Η παιδεία αποτελεί το βασικό αντίδοτο για την αντιμετώπιση των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, επισημαίνει ο πρόεδρος του ΚΕΛΠΝΟ, βάζοντας ως στόχο την ενημέρωση των πολιτών. Άλλο η εκπαίδευση, άλλο η παιδεία. Εκπαιδεύεται κανείς εύκολα, υπό τη μορφή και ένα σκυλάκι αν έχουμε, μπορούμε να το εκπαιδεύσουμε. Αλλά το να παιδεύσεις κάποιον, το να δώσεις δηλαδή στοιχεία παιδείας, είναι μια ολόκληρη ιστορία. Αναγκαία θεωρείται για το κοινό η ενημέρωση, με κυρίαρχο όμως το ρόλο της πολιτείας. Η πολιτεία δεν έχει το δικαίωμα το να έρχεται απαγορευτικά, νομοθετικά, να δημιουργεί μια πολιτική πάνω στο χώρο της αγωγής σεξουαλικής υγείας. Ανησυχητικά είναι τα αποτελέσματα 14.500 εξετάσεων που έγιναν το 2015. 330 δείγματα ήταν θετικά στον HIV, 450 στην υπατήτιδα Β και 500 στην υπατήτιδα Σ. Το ίδιο προφυλακτικό δυστυχώς ορισμένες φορές αποτελεί ένα εμπόδιο. Ο Bill Gates έδωσε 100 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει έρευνα, για να δημιουργηθούν καινούργια προφυλακτικά, τα οποία όχι απλώς να μην εμποδίζουν, αλλά να ενισχύουν και την ικανοποίηση. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα μας σώσει. Ελπίζουμε και περιμένουμε τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Σε 560 τεστ σύφυλης που έγιναν για πρώτη φορά, 15 δείγματα ήταν θετικά και αφορούσαν ηλικίες μεταξύ 18 έως 24 χρόνων. Μιλάω για τη στοιχεία του 2016, γιατί παλιότερα δεν είχαμε τεστ σύφυλης, okay? Ήταν πολύ τμηματικά όλα αυτά. Οπότε από την πρώτη που ξεκινήσαμε να κάνουμε τεστ της σύφυλης, στο Test Checkpoint, μέχρι και σήμερα έχουμε κάνει γύρω στα 560 τεστ. Τα 15 ήταν θετικά στη σύφυλη. Ένα προφυλακτικό, η κατασκευή του οποίου βασίζεται στην νανοτεχνολογία, θα είναι αυτό που θα παρέχει περισσότερη ασφάλεια και απόλαυση στους χρήστες. Θα δώσει άλλες δυνατότητες ακριβώς πάνω στο ειδονιστικό στοιχείο της απόλαυσης που προστατεύει και κατά αυτόν τον τρόπο καλύπτει ενδεχομένως κενά. Οι εκδηλώσεις του ΚΕΛΠΝΟ που τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης θα ολοκληρωθούν την Κυριακή στην πλατεία Αριστοτέλους με μια μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης για θέματα πρόληψης και σεξουαλικής αγωγής.